Έληξε σήμερα η προθεσμία για τη ρύθμιση των οφειλών προ του Δήμου. Η ρύθμιση ήταν βασισμένη στη λογική των δόσεων και έχει σκοπό να ενισχύσει τη ρευστότητα των δημοτικών ταμείων, αλλά και να ανακουφίσει του πολίτε από χρέο προ του Δήμου. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ε, μία πρώτη έτσι, προσέγγιση με αριθμού για να δώσουμε στοιχεία. Σίγουρα υπολείπεται τη ε, προσέλευση του κοινού των Δημοτών που είχαν έρθει μέχρι τέλη Νοέμβρη. Εκεί ήταν πιο δραστήρια η. Οι η συμμετοχή του κόσμου. Μετά και τι καταστροφικέ πλημμύρε, εντοπίστηκε αδυναμία πολλών δικαιούχων να υποβάλουν εμπρόθεσμα τι αιτήσει του λόγω ζημιών που υπέστη η περιουσία του ή λόγω απώλεια ή τη καταστροφή των απαραίτητων για την κατάθεση τη αίτηση εγγράφων. Άμα έχει λεφτά, βοηθάει. Άμα δεν έχει, τι να βοηθήσει. Σε μικρέ δόσει, 100 δόσει. Βοηθάει, αλλά άμα δεν έχει όλα λεφτά να δώσει και τη μικρή δόση, τι να κάνει. Βοηθάει. Δεν υπάρχει χρήμα τώρα, δεν υπάρχει κίνηση. Τι βέβαια εξυπηρετεί. Λογικό είναι. Ε, το επικοινωνήσαμε, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Πάντως, η εικόνα που έχω είναι ότι είμαστε πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Έχουν ρυθμιστεί δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια χρέη, λεξιπρόθεσμα. Και στα ταμεία του Δήμου αυτή τη στιγμή έχουν εισρέψει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Με τη ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα στου οφειλέτε να ρυθμίσουν τι οφειλέ του από οποιαδήποτε αιτία όπω τέλη, πρόστιμα, φόρη, κλήσει, κοκ, εισφορέ και μισθώματα, τι ήδη βεβαιωμένε και αυτέ που θα βεβαιώθηκαν μέχρι 39 του 2017. Ναι, αλλά πάμε να ρυθμίσουν και μα λένε ότι δώστε 500. 500 αφού δεν δουλεύουμε. Με μία σύνταξη 500, τι θα δώσουμε, και νίκη. Δεν μας κάνουν εδώ σε εμάς των Ελλήνων μικρές δόσεις να μπορούμε να πληρώσουμε. Είναι καλό για να ανταποδώσει να πράξη ο Δήμος. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο αυτό δόθηκε στους πολίτες η δυνατότητα αρρύθμισης των οφειλών της προς τη ΣΟΤΑ κατόπιν αίτησή αίτησής τους, ώστε τα οφειλόμενα πόσα να καταβάλλονται σε δόσεις χωρίς να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Έτσι τους δόθηκε η δυνατότητα να διαγράψουν έως και το σύνολο των προσαυξήσεων που έχουν διογκώσει τι οφειλές τους.